Όλοι μιλούν για αυτονομία και ιδίως για ενεργειακή. Έτσι περαιτέρω στη χώρα υπάρχουν άνθρωποι που 17-20 χρόνια τα λένε, τα ξαναλένε. Ακόμη και τώρα που έχει έρθει στο προσκήνιο η ανάγκη να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, δεν κουνιέται φίλο. Θα κάνω μια προσπάθεια και σήμερα με το μέλος της Επιτροπής Ενέργειας Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Ηλία Κονοφαγό, που ξέρει πολύ καλά την ενεργειακή αγορά, από την καλή και από την ανάποδη, να συντηρώ μια υπόθεση, μπας και υδρώσει κανενός ταυτή, που δεν το βλέπω, διότι ξαφνικά θα είμαστε κάθε μήνα με μέτρα. Και άμα θα φύγει το κρύο, κάποιοι φαντάζονται ότι έλα μωρέ, εντάξει, θα περάσει δεύτερη μοίρα, άμδε. Διότι η ενέργεια δεν είναι μόνο για τη θέρμανση, που είναι βασικό το χειμώνα, κατανοητό, έτσι. Καλημέρα κύριε Κονοφάγο. Καλή σας μέρα, γεια σας. Για πείτε μου κύριε Κονοφάγο από την εμπειρία σας, πώς ρωτάει ο Έλληνας πηγαίνοντας στην Αντλία και εσείς πάτε του πρατηρίου υγρών καυσίμων, πώς γίνεται ρε παιδί μου να πέφτουν οι τιμές δύο μέρες σε τιμές του 14 αλλά να μην πέφτουν στην Αντλία? Έχετε μια εξήγηση? Συγγνώμη δεν σας άκουσα, να μην πέφτουν στην Αντλία, εκεί που βάζετε δεν πέφτει η τιμή. Πέφτει διεθνώς. Αυτό λέω, δύο μέρες έχει επιστρέψει σε επίπεδα 14. Θα δούμε αν είναι μόνιμο αυτό ή παροδικό. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό? Όταν πάτε να βάλετε δεν έχει πέσει η τιμή. Ναι, ναι, κοιτάξτε, όλα αυτά είναι μέσα στο κερδοσκοπικό παιχνίδι τοπικό και ευρύτερο. Είναι αυτή τη στιγμή όλοι διαπιστώνουν ότι υπάρχει μια γενικότερη εικόνα κερδοσκοπίας και το βλέπετε πολύ καλά πάνω σκάνουν οι αραβικές χώρες. Δεν βλέπετε βεβαίως να αυξάνουν την παραγωγή τους για να πέσουν οι τιμές. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολο να εξηγηθεί μεν από πλευράς λογικής, αλλά είναι με βάση την κερδοσκοπία η οποία αυτή τη στιγμή έχει απελευθερωθεί πλήρως όπως βλέπετε και διαπιστώνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε. Μάλιστα. Τώρα κύριε Κονοφάγο, μιας και το θίξατε, να συναγώ ότι και η Ρωσία που αυτή τη στιγμή έχει υποστεί τις σκληρές κυρώσεις της Δύσης, στο θέμα της ενέργειας χαμένη δεν τη βρίσκω, διότι πουλάει λιγότερες ποσότητες πετρελαίου μεν, με πιο αυξημένη τιμή δε. Και με λιγότερο κόστος στα εργατικά αφετρίτου. Κάνω λάθος? Καθόλου. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι σε πολύ καλή κατάσταση η Ρωσία, διότι χρηματοδοτεί πιο άνετα και μπορεί και σκοτώνει πιο γρήγορα τον πληθυσμό της Ουκρανίας, όπως βλέπετε. Μάλιστα. Άρα εδώ είναι ένα συνολικό θέμα και επειδή ανοίγει μια συζήτηση, την ξέρετε, την παρακολουθείτε, περί απεξάρτησης ενεργειακά της Ευρώπης από τη Ρωσία. Αυτή η κίνηση, για να έχει απάντηση και το ερώτημα είναι σαφές, να απεξαρτηθείς από τον έναν πόλο να πας στην εξάρτηση του άλλου πόλου, μία ή άλλη δεν είναι? Είναι μια πολύ δύσκολη ερώτηση, αλλά εν πάση περιπτώσει το ξέρετε και το βλέπετε και το έχουμε πει πολλές φορές ότι εμείς καθόμαστε σε ένα ορυχτό πλούτο ο οποίος έχει χαρτογραφηθεί, έχει συζητηθεί προημερών. Είχαμε μια ημερίδα στην Ακαδημία Αθηνών όπως είχαμε πει και αναφερθήκαμε και ο πρώην πρόεδρος της Ακαδημίας αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην δυνατότητα της Ελλάδος για ενεργειακή αυτοδυναμία. Mm-hmm. Αλλά όπως βλέπετε το αρμόδιο Υπουργείο τηρεί σιγή ηχθείως, δηλαδή λες και δεν ενδιαφέρεται κανένας ότι έχουμε πρόβλημα. Το μόνο που κάνει είναι να επιδοτεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σκορπάει τα λεφτά του φορολογουμένου Έλληνα και λύνει το πρόβλημα. Αλλά αυτό θα μας έρθει αργότερα στην αποπληρωμή των δανείων που παρακολουθούμε να ξοδεύονται και να μας ανακουφίζουν δήθεν, κύριε Σαχίνη. Άρα κύριε Κονοφάγο, δεν πιστεύετε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξει μια ευρύτερη συζήτηση για την ενεργειακή δυνατότητα της χώρας μας? Ακριβώς, είναι μια τεράστια ευκαιρία κύριε Σαχίνη. Το θέμα είναι αν θα κινηθεί αυτός
που χρειάζεται, που θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει μέσω της εξουσίας του να προωθήσουμε βασικά έργα. Αυτή τη στιγμή, όπως είδατε πριν μερικές μέρες, τόσο η Chevron όσο και η Ιταλική Edison ανακοινώσαν ότι η ΟΗΣΜΕΤ με τις τιμές που ζούμε μπορεί να κατασκευαστεί άνετα και θα έχει τεράστια κέρδη. Το είπανε δημόσια αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν ακούσαμε το αρμόδιο Υπουργείο να χαρεί γι' αυτό. Λες και δεν είπανε τίποτα. Η Edison, όπως ξέρετε, έχει και αυτή χαρτογραφήσει τα δυνατότητες κοιτασμάτων τύπου ΖΟΡ μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου και το ξέρει πολύ καλά το θέμα. Όπως έχει η ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων που δεν μιλάει κανείς από το αρμόδιο Υπουργείο, έχει χαρτογραφήσει μεταξύ Κύπρου και γύρω από την Κρήτη και το Υπουργείο λες και είναι σύμμαχος της τουρκολιβικού λιμνημονίου, κύριε Σαχίνη. Δεν τολμάει να μιλήσει για τους δικούς μας στόχους ορυχτού πλούτου φυσικού αερίου που θα μπορούσαμε, αν ενδιαφερθούμε, να τα αξιοποιήσουμε. Λες και δεν υπάρχουν όλα αυτά, κύριε Σαχίνη, αλλά διερωτώ με πού πάμε, τι κάνουμε για τα παιδιά μας, κύριε Σαχίνη. Οπότε, κύριε Κονοφάγο, ακόμη και η συζήτηση που γίνεται και γίνεται πια και στο αμερικανικό παράγοντα, παρά το περίφημο non-paper με τις εξελίξεις, περί EastMed, για μας περιορίζεται μόνο στο να περνάει ο αγωγός από τη χώρα μας. Δεν θα έπρεπε να δούμε πρωτίστως τι κάνουμε εμείς στο δικό μας ενεργειακό πεδίο? Δηλαδή, είμαστε ικανοποιημένοι να περάσει ο αγωγός και αν περάσει και καθαρίσαμε? Ακριβώς. Το αντίθετο. Δεν θα έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι από τη δυνατότητα, διότι δεν υπάρχει ακόμα ο φορέας ώστε με τη δυνατότητα χρηματοδότησης που θα μπορούσε να κάνει αυτό το έργο. Και θα έπρεπε λοιπόν να δούμε τι άλλες δυνατότητες έχουμε, και οι περισσότερες δυνατότητες τις έχουν ήδη πει η Exxon Mobil, που αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, ετοιμάζεται να ολοκληρώσει το έργο νοτίως της Κύπρου της ανακάλυψης του Γλαύκου, που φαίνεται ότι είναι γιγαντιαίο κοίτασμα, κύριε Σαχίνη. Με βάση μάλιστα και τα αποθέματα που αναμένονται και στο Γλαύκο, κάπου πρέπει να πάνε τα αποθέματα της Κύπρου. Δεν ξέρουμε αν θα, το πιθανότερο είναι να υγροποιηθούν και να πάνε παντού, αλλά υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις, στις οποίες όμως κάποιος πρέπει να ενδιαφερθεί να πει τι σκοπεύει το ελληνικό δημόσιο να κάνει, πάμος χάριν, ναι, ώστε σε αυτή τη δυνατότητα που έχουμε, και το είπαμε, τα είχαμε πει επί τόπου στην Κύπρο, παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών στην Κύπρο για κοινό ελληνοκυπριακό ενεργειακό δόγμα, κύριε Σαχίνη. Όχι μόνο δεν κάνουμε ΑΟΣ, αλλά κανείς δεν τολμάει να πει, με βάση αυτά που συμβαίνουν στην Κύπρο, που αυτή τη στιγμή με τα αποθέματα που ετοιμάζονται, η Κύπρος αναμένεται να είναι από φυσικό αέριο τελείως ανεξάρτητη χώρα ενεργειακά, όπως είναι και το Ισραήλ, και δεν μιλάει κανείς για τις δυνατότητες που θα μπορούσαμε να έχουμε, αν θέλετε, στις μιας ελληνοκυπριακής συνεργασίας, κύριε Σαχίν. Μάλιστα. Άρα ο EastMed μπορεί να αναβιώνει, μπορεί να αλλάζουν τα γεωπολιτικά, αλλά άμα εσύ παραμένεις ακούνητος και δεν παίρνεις πρωτοβουλίες, στο τέλος θα το κάνουν κάποιοι άλλοι. Ξέρετε, ο διδάκτορας ολοκληρωμένης διαχείρισης περιβάλλοντος, ο κύριος Λύκος, προχθές έκανε μια άλλη εικασία. Ναι, ναι. Λέει ότι οι μελέτες, οι έρευνες και η κατατριβή του κυρίου Κονοφάγου, του κυρίου Φόσκολου και τόσων άλλων δείχνουν τα κοιτάσματα υποθαλάσσια, ιδίως της Κρήτης. Φοβάμαι όμως, είπε ο κύριος Λύκος, ότι εμείς θα πάμε πρώτα το δικό μας χρέος στα 700 δις στο εξωτερικό και θα εμφανιστούν τότε οι υπόλοιποι να μας πούν, εντάξει, 700 δις το χρέος, φέρε τα κοιτάσματα. Πώς τα ακούτε? Είναι πολύ σωστός ο κύριος Λύκος, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή
τις επιδοτήσεις που κάνουμε για να είναι ήρεμος ο κόσμος και να μπορέσει να επιζήσει από τις υψηλές τιμές, τι κάνουμε, χρεωνόμαστε. Οπότε κάποια στιγμή όταν εκραγεί το χρέος, τότε θα σκεφτούμε, α, πρέπει να δούμε μήπως έχουμε και ορυκτό πλούτο. Υπάρχει αυτό το θετικό, αλλά αφού καταρρεύσουμε πρώτα, κύριε Σαχίνη. Με ρωτάνε εδώ φίλοι, θα μπορούσε, λέει, η στόχη που έχετε εντοπίσει εσείς και άλλοι και η γνώση που έχετε να καλύψουν ενεργειακά και σε τι βαθμό και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Ήδη έχουμε κάνει τους υπολογισμούς σε αυτό το επίπεδο με βάση μια πιθανότητα η οποία είναι εύλογη και μικρή, δηλαδή ότι 1 στις 5 γεωτρήσεις θα ανακαλύψει τελικά, 1 στις 5, κύριε Σαχίνη, μόνο θα ανακαλύψει κοίτασμα. Και τι διαπιστώνουμε? Διαπιστώνουμε έστω και με αυτή τη μικρή πιθανότητα όχι μόνο η Ελλάδα γίνεται ανεξάρτητη ενεργειακά, αλλά μπορεί να τροφοδοτήσει και το 1/3 της ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης για περίπου 18 με 20 χρόνια, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Λέει ο Αλέξανδρος, κύριε Κονοφάγο, μήπως σας έχει απαντήσει το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε εσάς προσωπικά με τη δήλωση ότι εμείς το Αιγαίο το θέλουμε για να πετάμε βολτσαλά? Κοιτάξτε, και εγώ προσωπικά είμαι υπέρ ότι αυτό που είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ότι το Αιγαίο είναι ένα καταπληκτικός χώρος για τουρισμό και δεν θα πρέπει να έχουμε γεωτρήσεις. Εξάλλου κατά τις δημοσιεύσεις που έχουμε κάνει μέσω της Ακαδημίας Αθηνών, μάλιστα, δεν έχει ενεργειακά κανένα ενδιαφέρον, κύριε Σαχίνη, έχει ελάχιστα το προβλήματα. Αιγαίο, το Αιγαίο. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον είναι όλη η περιοχή γύρω από την Κρήτη και μεταξύ Κύπρου και Κρήτης. Γι' αυτό μιλάμε. Μάλιστα. Άρα λέτε, καλά τα λέει, αλλά να μας πει και το υπόλοιπο παρασύνθημα, τι γίνεται με την Ανατολική Μεσόγειο, ιδίως μεταξύ Κρήτης Κύπρου. Ακριβώς. Είναι ένα κενό το οποίο μόνο η Τουρκία ενδιαφέρεται. Εξάλλου όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις δεν έχουν πει κουβέντα για τα τουρκικά γεωτρύπανα που τρυπάνε και χωρίς κανένα κανόνα προστασίας περιβάλλοντος, κύριε Σαχίνη, και ενδιαφέρονται να μην γίνουν απλά έρευνες στην Ελλάδα. Λέει εδώ ο φίλος ο Μιχάλης από τη Ρόδο, καλημέρα στον κύριο Κονοφάγο. Γνωρίζει αν οι έρευνες των Τούρκων στην περιοχή του Καστελορίζου, του συμπλέγματος έως Ρόδο από το Roots Race, έχουν εντοπίσει κοιτάσματα? Γιατί στην Τουρκία κάποιοι καθηγητές λένε ότι βρήκαν και κάποιοι λένε ότι δεν βρέθηκε κοιτάσμα. Κοιτάξτε, από τουλάχιστον από τις λίγες πληροφορίες που έχουμε, φαίνεται ότι ξέρετε, η γεωλογία διαφέρει, η γεωλογία της λεκάνης της Λεβαντίνης, δηλαδή γύρω από την Κύπρο μέχρι Λίβανο και Ισραήλ, είναι τελείως διαφορετική από νότια και νοτιοανατολικά και νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Η εντύπωσή μας είναι ότι υπάρχουν μεγάλες ποσότητες υδρυτών που είναι κάτι τελείως διαφορετικό και δεν υπάρχει πλήρης τεχνολογία αξιοποίησης της ακόμα. Σε 20 χρόνια περιμένουμε να έρθει αυτή η πλήρης δυνατότητα εκμετάλλευσης των ιδρυτών. Φαίνεται ότι πράγματι δεν υπάρχουν αρκετοί στόχοι ενδιαφέροντος νότια του Καστελόριζου μέχρι και Κύπρο, Κρήτη. Υπάρχει αυτό το κενό, δηλαδή μεγάλη ποσότητες υδρυτών, δυνατότητας ύπαρξης φυσικού αερίου, αλλά όχι κοιτασμάτων κλασικού τύπου, κύριε Σαχίνη. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα στον κύριο Κονοφάγο. Μήπως, κύριε Κονοφάγο, στο διαρκές ερώτημα που σας ακούω, λέει, και μέσα από τη συγνώμη του 1984, επί 3 χρόνια, πότε στην Ελλάδα θα πάρουν μπροστά οι πολιτικοί να δουν την ενεργειακή αυτάρκεια, η απάντηση είναι όταν κάτσουμε με τις ευλογίες των Αμερικανών στο κοινό τραπέζι με τους Τούρκους? Είναι ένα δύσκολο ερώτημα να απαντηθεί, αλλά φαίνεται, η εντύπωση είναι ότι αυτή τη στιγμή πιθανότατα οι Αμερικάνοι φοβούνται τους Τούρκους, δηλαδή με την έννοια ότι το βλέπω πολύ δύσκολο
τυχόν αποθέματα της Ανατολικής Μεσογείου να πάνε μέσω Τουρκίας για να τροφοδοτήσουν την Ευρώπη. Το πιθανότερο είναι ότι αυτή τη στιγμή, μάλλον αν εμείς ενδιαφερθούμε για να αξιοποιήσουμε τα αποθέματά μας μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, είναι μια ευκαιρία, κύριε Σαχίνη, όπως είπαμε, είναι μια τεράστια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Δηλαδή να αξιοποιήσουμε με έξυπνο τρόπο τα δικά μας αποθέματα, κύριε Σαχίνη. Mm. Η φίλη μας η Βάσο, καλημέρα στον κύριο Κονοφάγο. Αυτό που καταλαβαίνω από όσα λέει σήμερα, αλλά και παλιότερα εγώ, είναι ότι δεν ενδιαφέρεται όχι μόνο το αρμόδιο Υπουργείο και η παρούσα κυβέρνηση, αλλά και οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης, δηλαδή όλα τα κόμματα, για τα δικά μας ενεργειακά κοιτάσματα. Άρα, κύριε Κονοφάγο, λέει Βάσο, δεν βλέπω καμία ενεργειακή ανεξαρτησία να τους αφορά. Είναι και αυτό μια... Δεν βλέπουμε ακριβώς αυτή την... το ενδιαφέρον ούτε από την κυβέρνηση ούτε από την αντιπολίτευση. Αλλά να πούμε το εξής όμως για την αντιπολίτευση: κατάφερε να παραχωρήσει στις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου στην Κρήτη δύο πάρα πολύ μεγάλα αν θέλετε θαλάσσια γεωτεμάχια που περιέχουν εντυπωσιακούς στόχους κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Αυτό πρέπει να πούμε ότι το ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να το κάνει, πράγμα που μέχρι τώρα δεν έχουμε δει από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας να κάνει κάτι αντίστοιχο, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα, αλλά το εντυπωσιακό κατάφερε να το κάνει, λέτε, και μετά μείναμε να κοιτάμε τις εταιρείες μέχρι να φύγουν. Λοιπόν, το εντυπωσιακό, κύριε Κονοφάγο, είναι ότι την ίδια ώρα στην υπόλοιπη Ευρώπη, και δεν νομίζω ότι είναι καλύτερα τα κόμματα εκεί, έχει ανοίξει η συζήτηση από τους ίδιους που μιλήσαν για ενεργειακό ουδέτερο αποτύπωμα, από τους ίδιους αυτούς πολιτικούς, μέχρι και ο κύριος Τίτερμανς, ο οποίος ήταν ο σταυροφόρος της πράσινης ουδετερότητας, να λένε φέρτε και λιγνίτη, ψάξτε και φυσικό αέριο, γιατί δεν πάει αλλιώς, δεν μπορούμε να τη βγάλουμε για τα επόμενα χρόνια. Δυστυχώς δεν μπορεί να περπατήσει αυτή τη στιγμή το ενεργειακό ουδέτερο αποτύπωμα. Πρέπει να ελεξαρτηθούμε, να αποεξαρτηθούμε, μετά να δούμε την αυτοδυναμία μας και αυτάρκειά μας ως Ευρώπη και μετά να δούμε τις εναλλακτικές πηγές. Και λέω εγώ τώρα, καλά το συζητάνε οι άλλοι που ήταν οι σταυροφόροι του ουδέτερου ενεργειακού αποτυπώματος και δεν το συζητάει μια χώρα όπως η δική μας που και καταχρεωμένη είναι ενεργειακά και όχι μόνο διαχρονικά, ενώ θα μπορούσε με φθηνές λύσεις να ανταπεξέλθει. Ναι, δυστυχώς... δεν έχουν κοιτάξει σε βάθος την υπόθεση αυτή, κύριε Σαχίνη. Εξάλλου η απόφαση του κύριου Μακρόν να φτιάξει 8 ατομικούς αντιδραστήρες μέσα τους στα επόμενα 3-4 χρόνια είναι μια απόφαση που έλαβε υπόψη την έκθεση της Ακαδημίας των Παρισίων, η οποία έλεγε πράγματα πάρα πολύ απλά, κύριε Σαχίνη. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι οι οικολόγοι, και εγώ είμαι μέσα, τους υποστηρίζω τους οικολόγους για την πράσινη ενέργεια. Τη νύχτα, κύριε Σαχίνη, δεν έχουμε ήλιο. Το έχουν καταλάβει αυτό το πράγμα ή είναι νυχτωμένοι και δεν το καταλαβαίνουν? Εφόσον δεν έχουμε τη νύχτα ήλιο και εφόσον πέφτει ο αέρας, κύριε Σαχίνη, προς το βράδυ, αυτό δεν χρειάζεται κανείς να είναι σοφός για να καταλάβει ότι ο αέρας δεν είναι σταθερός και ξέρουμε τις απογευματινές ώρες ότι πέφτει. Άρα η πράσινη ενέργεια είναι ασταθής και γι' αυτό το λόγο πλουτίσαμε τη Ρωσία με πληρώνοντας το φυσικό αέριο για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την πράσινη ενέργεια, κύριε Σαχίνη. Η πράσινη ενέργεια θέλει στήριξη και στηρίζεται μόνο από σταθερή παραγωγή που προέρχεται από το φυσικό αέριο. Όλοι εμείς που μιλάμε και συζητάμε χρηματοδοτήσαμε αυτό το πόλεμο που βλέπουμε μπροστά μας να σκοτώνονται κάθε μέρα άμαχοι, κύριε Σαχίνη, χωρίς λόγο. Ο φίλος ο Κούλης, καλημέρα, λέει, στον κύριο Κονοφάγο από τη Θεσσαλονίκη. Είπατε, λέει, κύριε Κονοφάγο, ότι ο EastMed με αυτές τις τιμές πλέον είναι βιώσιμος. Για να το συζητάνε, μήπως αυτό σημαίνει ότι αυτές οι υψηλές τιμές στην ενέργεια ήρθαν για να μείνουν χρόνια πολλά? Και περί των ελληνικών κοιτασμάτων ένα δεύτερο ερώτημα, λέει, χωρίς να γίνουν γεωτρήσεις επιβεβαιωτικές,
δεν θυμίζει κάπως η κατάσταση τους μοντελίστες στον κορονοϊό που έβγαζαν τα κρούσματα μετρώντας τα λήματα χωρίς να γίνεται αυτό που έπρεπε, δηλαδή τεστ, δεν χρειάζονται οι επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις? Ακριβώς είναι, όχι μόνο χρειάζονται, και πριν από τις γεωτρήσεις χρειάζονται και σεισμικά ακριβίας τριών διαστάσεων που δεν έχουν γίνει. Όλα αυτά πρέπει να μπουν στο παιχνίδι αν θέλουμε να αξιοποιήσουμε τον ελληνικό ορυκτό πλούτο. Όσο λοιπόν, όσο γρηγορότερα ενδιαφερθούμε για να ολοκληρώσουμε την έρευνα που έχει γίνει μέχρι τώρα και να προσκομίσουμε, κύριε Σαχίνη, επιτέλους μετά από 34 χρόνια ένα γεωτρύπανο στην Ελλάδα, δεν πρόκειται να δούμε τίποτα. Χρειάζεται απαραίτητα, για να μπορέσουμε να έχουμε μια όθηση και να ξυπνήσει ο λίθαργος, κύριε Σαχίνη, ένα γεωτρύπανο για να πιστοποιήσει αποθέματα. Ιδάλλως θα μας κοροϊδεύουν οι πάντες, κύριε Σαχίνη. Λέει ο Κώστας εδώ, 34 χρόνια να μπει γεωτρύπανο για μια επιβεβαίωση. Άρα, κύριε Κονοφάγο, λέει ευθέως, ποιοι ωφελούνται από αυτή την κατάσταση στη χώρα να μην έχει το δικό της φυσικό αέριο, αλλά να εισαγάγει αφιδώς ποσότητες που παίζουν στο χρηματιστήριο προς τα πάνω με εκατομμύρια και την πληρώνουμε εμείς στην τσέπη μας? Είναι απλό, οι ολιγάρχες, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, όχι, δεν εννοώ οι Ρώσοι ολιγάρχες, εννοώ όλοι μας. Όλοι μας αυτή τη στιγμή τι κάνουμε? Απολαμβάνουμε τις εισαγωγές ενέργειας, κύριε Σαχίνη. Είμαστε όλοι μας υπόλογοι, κύριε Σαχίνη, αυτών των πραγμάτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και θα πρέπει να το πληρώσουμε, εάν δεν κάνουμε κάτι σύντομα, να αναδείξουμε τον εγχώριο ορυκτό ελληνικό πλούτο, ο οποίος είναι πάρα πολύ μεγάλος, είναι χαρτογραφημένος, έχει παρουσιαστεί στο εξωτερικό και το διαπιστώνουν και οι ξένοι. Η Chevron με την Edison βγήκανε προχτές και είπανε ότι υπάρχει πολύ μεγάλος πλούτος στην Ανατολική Μεσόγειο, που περιλαμβάνει και την Ελλάδα, που θα πρέπει να αξιοποιηθεί το συντομότερο, κύριε Σάχη. Προτελευταία ερώτηση του φίλου του Μιχάλη, χωρίς ονόματα, κύριε Κονοφάγο, πώς είναι η εισαγωγής, μεγάλο εισαγωγής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, πόσες εταιρείες είναι? Κύριε Σαχίνη, είναι πολύ εύκολο για αυτόν που το ζητάει να μπει στο ίντερνετ και να δει ποιοι είναι εισαγωγείς. Έχουμε εισαγωγείς από όλες τις πλευρές. Θα σας έλεγα από Ρωσία τους ξέρουμε, όπως και από Σαουδική Αραβία και από Αλγερία και αλλού. Άρα ξέρουμε σαφώς. Υπερβαίνουν τα πέντε δάχτυλα. Σε καταλόγους, κύριε Σαχίνη, αν πάει οποιοδήποτε στο αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας, ο κατάλογος είναι, αν θέλετε, έτοιμος να του δοθεί. Μάλιστα. Υπερβαίνουν τα δάχτυλα και των δύο χεριών ή του ενός χεριού ή μεγάλο εισαγωγής? Θα σας έλεγα είναι αρκετοί, κύριε Σαχίνη. Θα έλεγα ότι ξεπερνούν τους 30-35. Α, είναι 30-35 η μεγάλο εισαγωγή στη χώρα. Ναι, αλλά αν βάλετε, εξαρτάται σε ποια λεπτομέρεια θα φτάσετε. Μάλιστα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η αγορά, η Ελλάδα στηρίζεται στους εισαγωγείς. Ιδάλλως θα είχε πεθάνει, κύριε Σαχίνη. Και ένα τελευταίο ερώτημα που γίνεται εδώ. Γεωτρύπανο, για να φέρουμε, που λέει επιβεβαιωτικά ο κύριος Κονοφάγος, μπορούμε ή τα έχει πάρει όλα η Τουρκία? Δεν τα έχει πάρει όλα η Τουρκία. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, θα σας έλεγα, αρκετές δεκάδες γεωτρύπανα ελεύθερο. Όποιον περνάει την εθνική οδό από προς Κόρινθο θα δει στο αριστερό του χέρι 10 νομίζω γεωτρύπανα δυνατότητας να κάνουν γεωτρήσεις μεγάλου βάθους, τα οποία είναι ακινητοποιημένα στα ανοιχτά της των μεγάρων. Άρα υπάρχουν οι δυνατότητες εκεί. Για να μπορέσουμε όμως να αξιοποιηθούν τα γεωτρύπανα, κύριε Σαχίνη, πρέπει να δώσετε παραχωρήσεις με καλούς όρους, ελκυστικούς όρους προς τις εταιρείες, ώστε να προσέλθουν και να φέρουν γεωτρύπανο. Δεν είναι καθόλου απλό και δεν το βλέπουμε ακόμα η ελληνική διαχειριστική εταιρεία υδρογονανθράκων να κάνει μία, αν θέλετε, θεαματική
προσπάθεια για να... Και τι εννοώ θεαματική? Η θεαματική σημαίνει να δώσει κανείς μεγάλα οικόπεδα, ελκυστικά προσωτερίες με πολύ καλούς φορολογικούς όρους, αν θέλουμε επιτέλους μετά από δεκαετίες, σχεδόν 40 χρόνια, να έχουμε στην Ελλάδα επιτέλους ένα γεωτρύπανο, κύριε Σαχίνη, για να πιστοποιήσει αποθέματα. Μάλιστα, κύριε Σαχίνη. Πονηρή ερώτηση του φίλου του Δημήτρη, κουτοπόνηρη. Κοιτάσματα δεν υπάρχουν για τη χώρα μας εντός 6 ναυτικών μιλίων, πονηρέ, για να μην πάμε παραπάνω, τα οποία είναι αξιοπίσημα? Έστω αυτό, λέει, δεν υπάρχει? Υπάρχει, στο κατάκολλο θα σας πει κάποιος. Ναι, στο κατάκολλο είναι ακριβώς όπως είναι, το λέτε. Είναι πονηρή ερώτηση, προκαλεί ο φίλος εδώ, διότι λέει προφανώς το επίσημο αφήγημα ότι έχουμε κολλήσει στα 6 και δεν θέλουμε να ανοίγουμε ιστορίες. Για απαντήστε και στο φίλο τον Κοσμά. Εκτιμάτε, λέει, με τη γνώση που έχετε, κύριε Κονοφάγο, ότι αυτές οι υψηλές τιμές στο φυσικό αέριο θα ήρθαν για να μείνουν ή θα πέσουν? Κύριε Σαχίνη, είναι σαφές, η Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανέφερε ότι οι τιμές ήρθαν για να μείνουν και ανέφερε και το χρόνο που θα μείνουν. Θα μείνουν σίγουρα για 2 χρόνια και πιθανολογείται ότι ίσως με τον πόλεμο της Ουκρανίας, αν κρατήσει ακόμα, που φαίνεται ότι θα φτάσει μέχρι το Μάιο, αν φτάσει ο πόλεμος μέχρι το Μάιο, υπολογίζεται ότι θα πληρώσουμε όλοι μας το τίμημα για 5 χρόνια, κύριε Σαχίνη. Για 5 χρόνια θα πληρώσουμε το τίμημα. Άρα, κλείνοντας, κύριε Κονοφάγο μου, λέτε ότι έστω και τώρα, έστω και τώρα, να ιδρώσουν αυτιά στο πολιτικό σύστημα, μπας και το δούνε διαφορετικά. Γιατί εγώ θα το επαναλάβω. Δεν λέω κάτι ούτε εγώ ούτε εσείς επαναστατικό. Οι ίδιες οι χώρες στο βορρά, οι ανεπτυγμένες, που άνοιξαν την ιστορία της ενεργειακής ουδετερότητας, αυτές οι ίδιες σήμερα είναι τρεχάτε ποδαράκια μου να βρούμε κοιτάσματα φυσικού αέριου ή επιστρέφουμε στο λιγνίτι. Για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε. Ακριβώς. Ποτέ δεν είναι αργά, κύριε Σαχίνη. Εκτός αν θέλουν, κύριε Κονοφάγο, να πουλήσουν την εναπομείνασα στα δικά τους ράφια πράσινη τεχνολογία σε εμάς. Να τρώμε εμείς την πράσινη τεχνολογία, να λύνουν αυτοί τα ενεργειακά τους προβλήματα. Δεν ξέρω. Ναι, είναι ένας από τους λόγους που θα χρειαστεί να έχουμε υπομονή, είναι ότι θα συνεχιστεί με μεγάλο ρυθμό, με γρήγορους ρυθμούς, οι επενδύσεις για πράσινη ενέργεια. Σωστή είναι αυτή η κίνηση, με την προϋπόθεση ότι ταυτόχρονα θα προωθούμε όμως και τη μεταβατική περίοδο με στήριξη στην πράσινη ενέργεια από το φυσικό αέριο. Χωρίς αυτό, κύριε Σαχίνη, δεν υπάρχει σωτηρία ούτε στην Ευρώπη ούτε στην Ελλάδα προσωρινά. Μάλιστα, είστε σαφείς, θέλω να σας ευχαριστήσω. Κρατώ και αυτό που είπατε. Μάλλον βλέπω ότι ο κύριος Λύκος προχθές είχε δίκιο. Στην Ελλάδα, δεν το λέω για εσάς, κύριε Κονοφάγο, άμα θα φτάσουμε το χρέος στα 700 δις, μάλλον τότε θα θυμηθούμε, αλλά θα είναι πολύ αργά. Μπυρ παρά θα φύγουν οι ενεργειακοί πόροι της χώρας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κονοφάγο. Να είστε καλά. Και καλό κουράγιο, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.